Η σημερινή θεματική ενότητα του Συντάγματος, η αλήθεια είναι ότι προσφερόταν. Προσφερόταν και για μικροπολιτική, προσφερόταν και για δημιουργία εντυπώσεων. Φανταστείτε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι νομικοί, δεν είναι καθηγητές πανεπιστημίου, κάθονται σπίτι τους και ακούνε ότι 2 ώρες εμείς συζητάμε την αντισυνταγματικότητα του Συντάγματος. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Φανταστείτε επίσης τους πολίτες αυτής της χώρας, γιατί απ' έξω έχει και διαδήλωση, έτσι, εργαζομένων, να ακούνε ότι υπάρχει επικοδομητική δυσπιστία, από την οποία προκύπτει μία μειοψηφία, η οποία ως μειοψηφία θα κυβερνά με επικοδομητική δυσπιστία. Φανταστείτε επίσης, χρειάζεται φαντασία πολύ, τους πολίτες έξω, ανάμεσα σε νομικούς όρους για το νανότατο συνταγματικό χάρτη της χώρας, να συζητάμε εδώ 151, 132, 128, 137, 155, 162, προσέξτε, λες και είναι ποσοστά φορολόγησης, σε μία χώρα που δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο. Να πάρω τώρα ένα παράδειγμα. Έχουμε αναθεώρηση, ναι, την έχουμε. Την έχουμε προς αντιδραστικότερη κατεύθυνση. Όσο γίνεται πιο αντιδραστική. Γιατί ακούστηκαν εδώ και κορώνες, πολύ μεγάλες κορώνες για το Σύνταγμα που πρέπει να είναι για τους Έλληνες και για να είναι μόνο για την Ελλάδα και για να είναι για τον πατριωτισμό και χιλιαδιό. Αφήνεται άθικτη κάθε μορφή συνεννόησης με την έννοια της, όχι πρόοδο, διεκδίκησης λαϊκών δικαιωμάτων που επιχείρησε το ΚΚΕ με τις προτάσεις του να φέρει σε ένα κατεξοχήν επί το αντιδραστικότερο αναθεωρούμενο Σύνταγμα. Και το κάνατε σκόπιμα. Για παράδειγμα, σήμερα μπορεί να ανοίξει μεγάλη συζήτηση, δεν την άνοιξε κανένας για το 28. Αλλά το 27 μένει άθικτο. Δεν είναι αναθεωρητέο. Το 27 όμως, έλα που είναι εκείνο το άρθρο μέσα στο Σύνταγμα που λέει στην παράγραφο 1 ότι επιτρέπεται η μεταβολή των ορίων του ελληνικού κράτους. Να μου πείτε τώρα, με πόση επικοδομητική δυσπιστία μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι μπορεί να αλλάξουν τα όρια του ελληνικού κράτους. Πώς θα αλλάξουνε, υπεριαλιστικά θα αλλάξουνε. Θα γίνουμε μεγαλύτεροι. Όχι. Θα γίνουν μικρότερα, θα συρρυκνωθούν, βεβαίως. Έχουν ήδη συρρυκνωθεί. Έχουμε χωρίσει. Σε αυτή τη Βουλή ήμασταν. Όταν η πρόεδρος τότε, κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, έλεγε δυστυχώς για το καλό του τόπου πρέπει να εκχωρήσουμε πολύ μεγάλο τμήμα της εθνικής μας κυριαρχίας και των δικαιωμάτων. Η φράση έχει μείνει ιστορική. Δεν χρειάζεται να την επαναλάβω εγώ και να φάω από τον ελάχιστο πολύτιμο μου χρόνο. Εμείς ζητήσαμε την κατάργηση του 27. Και της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 που απαγορεύει τη διέλευση των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα μας. Και τι βρήκαμε μπροστά μας, βρήκαμε 2 κόμματα τα οποία κυβέρνησαν να αλλάξει μαζί με τους ΑΝΕΛ, με τη ΛΑΕ, με το ΠΑΣΟΚ, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς το ΠΑΣΟΚ, τα οποία έχουν δεχτεί μέχρι στιγμής. Για παράδειγμα, βασικές αντισυνταγματικές έννοιες που τις μαθαίνεις στο σχολείο. Δεν χρειάζεται, εγκυκλοπαιδικά, στη Wikipedia. Επιβαρυντικές φορολογικές και άλλες πράξεις και νόμους στην πλάτη του λαού με αναδρομική ισχύ. Με αναδρομική ισχύ. Εδώ οι συνταγματολόγοι έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις. Εκλεγμένοι πολιτικοί δεν τις πήραμε εμείς. Και καθόμαστε και συζητάμε σήμερα εδώ σαν να μην συμβαίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Τίποτε ουσιαστικό. Και να κρέμεται από το Σύνταγμα η σταθερότητα ενός συστήματος. Που λέει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι. Αυτό είναι το Σύνταγμά μας. Οι Έλληνες είναι ίσοι. Και άμα είναι ίσοι, γιατί έχετε συνταγματικά κατοχυρώσει διαφορετικά προνόμια για τους εφοπλιστές? Τι κοινωνική τάξη είναι οι εφοπλιστές? Συνταγματική κατοχύρωση έχετε των εφοπλιστών και του ξένου κεφαλαίου. Δεν πέρασε από κανενός στο μυαλό. Έτσι, για να μην έχει την εσωτερική αντίφαση του όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι, εκτός και αν είναι εφοπλιστές. Αυτό λέμε. Λοιπόν, για να θες να είσαι ίσος με τους ίσους, πρέπει να είσαι εφοπλιστής. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ίσα με τον εφοπλιστή, ούτε εσείς, ούτε εσείς, ούτε εσείς, ούτε εσείς, ούτε κανένας. Δεν είναι ούτε καν συνταγματικά κατοχυρωμένο είναι αυτό. Την ίδια ώρα, έρχεστε και δέχεστε, εμείς ζητάμε να καταργηθεί η παράγραφος 1 του 28, που αναγνωρίζει την υπεροχή του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων έναντι του εσωτερικού δικαίου. Άμα το πω αυτό, δεν καταλαβαίνει κανένα τίποτα. Ενδεχομένως απ' έξω δεν καταλαβαίνει. Το εσωτερικό δίκαιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε βάλει και άλλες φορές διλήμματα, μα θα γίνονται δημοψηφίσματα. Ακούω και μια υπερεκτίμηση των δημοψηφισμάτων. Και που να με πάρει, θυμάμαι. Θυμάμαι ότι στην Ελβετία,
που τη θεωρείται μια πολύ προηγμένη δυτικού τύπου χώρα, την έφερε και ένας συνάδελφος εδώ πριν ως παράδειγμα, έγινε λίγες μέρες πριν, λίγο και μήνες πριν από το δημοψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε δημοψήφισμα εκεί. Εκεί δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχουν ατομικές συμβάσεις, καλή ώρα όπως αποκτήσαμε και εδώ, και έχουν και συμβάσεις στα εργοστάσια όπως αποκτήσαμε και εδώ. Με τη σύμπραξη και των δύο κομμάτων που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια στην πολιτική ζωή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάνανε ένα δημοψήφισμα. Κάνανε ένα δημοψήφισμα για τον κατώτατο μισθό. Να πάει 3.200. Και κάτι, 3.200. Το 76% του πληθυσμού, 0,3, ψήφισε να μην γίνει αποδεκτό. Να μην πάει ο μισθός σε 3.200. Αυτός ο λαός το ψήφισε σε ποσοστό 90% παίρνει πάνω από 3.200. Και ψήφισε να μην πάρουν και οι υπόλοιποι 330.000 που δεν μπορούν να ζήσουν στην Ελβετία. Πανηγύριζαν οι βιομήχανοι εκεί, κλαίγανε οι όποιες ενώσεις εργαζομένων υπήρχαν εκεί, αλλά εκεί είναι και η έδρα πάσης έννοιας και μορφής. Λέτε λοιπόν κυριαρχία διεθνών συμβάσεων. Και αποκρύπτουμε σε αυτήν εδώ τη συζήτηση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 4 Δεκεμβρίου του 2018. Θα τη διαβάσω ξανά εγώ. Τη διάβασε και ο εισηγητής μας, ο Γιάννης ο Γιώκας, και στην Επιτροπή και αλλαχού. Αλλά δεν γίνεται, πρέπει να την πω και σήμερα εγώ. Δεν γίνεται, γιατί δεν την έχει κανένας δώσει την απαιτούμενη σημασία. Από την αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης, από την αρχή της υπεροχής για να υπερέχει το δίκαιο της Ένωσης, όπως έχει ερμηνευτεί από το δικαστήριο, πήγε η Ιρλανδία στο δικαστήριο και βγήκε αυτή η απόφαση και ισχύει για όλους, απορρέει ότι τα όργανα που είναι αρμόδια για να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφήνοντας εν ανάγκη, προσέξτε με καλά, εν ανάγκη, ανεφάρμοστα κάθε αντίθετα προς αυτό εθνική νομολογία ή διατάξεις. Έρχεται και σας λέει ομά. Δεν θα περιμένει καν μια οδηγία. Και σε τούτο εδώ το κοινοβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε γίνει μάρτυρες, κάθε τρεις και μία, έχετε μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει υπέρτερη ισχύ του δικού μας δικαίου και του συντάγματος και των διεθνών, όλων των πραγμάτων που υπάρχουν και τις νομολογίες μας ακόμα, τις οποίες τις περνάμε βιομηχανικά, τις υιοθετούμε, τις κάνουμε ένα δίκαιο που είναι πάνω από το δικό μας δίκαιο και εδώ συζητάμε την ισχύ του συντάγματος και το κύρος του Προέδρου. Το κύρος του Προέδρου. Ενός Προέδρου που προσπαθούμε να τον παρουσιάσουμε όχι τόσων αρμοδιοτήτων όσων θα θέλαμε, ευθέως δυσανάλογο με το κύρος που απαιτούμε να έχει, το οποίο παίζει με τους αριθμούς. Ξεχνώντας ότι τα 3/4 της νομοθεσίας βασίζονται εφαρμοστικά σε προεδρικά διατάγματα που κατά κόρον και κατά μπούνια είναι μέσα στα νομοσχέδια, τα οποία εμείς προεδρικά διατάγματα δεν βλέπουμε ποτέ. Για να μην έχουμε και ψευδεστήσεις για το αν υπηρετεί ή δεν υπηρετεί της κυρίαρχης αστικής τάξης το έργο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όταν πάτε σε αυτές τις οδηγίες, θα σας καλέσω πάρα πολύ να έχετε κατά νου οδηγίες που μπορεί αύριο το πρωί να σας αφορούν προσωπικά και να καταλάβετε τότε τι πάει να πει. Έρχεται μια οδηγία που είναι υπέρτερη του δικού μας δικαίου. Όταν θα έρθει μια οδηγία, λέω τώρα για παράδειγμα, γιατί εμείς συζητάμε αυτά εδώ και έξω συζητάνε τη νομική και ασφαλιστική ευθύνη του αλγορίθμου με τον οποίο θα λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική στα αυτοκίνητα. Το συζητιέται έξω αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και στις νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη νομική επιτροπή. Τα συζητούνται. Οι ποινικές ευθύνες και μη του αλγορίθμου. Και οι ασφαλιστικές αστικές υποχρεώσεις του αλγορίθμου. Και ποιος θα έχει στα χέρια του τον αλγόριθμο. Και εσείς μου λέτε ότι τώρα θα διασφαλιστούν με 5.000 ή με 10.000 ή με 20.000 με δημοψηφίσματα που θα βάζουν το κατάλληλο ερώτημα την κατάλληλη στιγμή που μπορεί να το ανατρέψει η Βουλή με 151 ψήφους και να λέει ότι δεν είναι σημαντικό όταν το βάλετε. Θα βάζουμε κάτι ωραία πανταχτερά πράγματα, είστε υπέρ ή κατά των εκτρώσεων. Αούα, ούα, ολόκληρο δημοψήφισμα, φασαρία, βαβούρα κτλ. Από κάτω τι θα περνάει. Θα σας πω εγώ. Μία οδηγία. Έρχεται γιατί είναι πρωτόκολλο. Έχει αρχίσει και εφαρμόζεται στη Γερμανία. Είναι πρωτόκολλο. Και αργά ή γρήγορα θα γίνει για λόγους ενοποίησης των ασφαλιστικών και οικονομικών πραγμάτων και με την πίεση των ασφαλιστικών και των φαρμακευτικών εταιριών να αποφασίζει ο ασθενής αν θα αναταχθεί ή όχι. Μετά από καρδιακή προσβολή. Είναι πρωτόκολλο. Και θα βγει οδηγία. Και θα λέει να σας ανατάξουμε ή να μην σας ανατάξουμε πριν μπείτε στο χειρουργείο. Μπείτε μου εσείς με τι γνώσεις ιατρικής, με τι γνώσεις και δύναμη να ζήσεις, θα πρέπει να πάρεις αυτή την απόφαση. Και ποιος θα την παίρνει στη θέση σου, άμα δεν μπορεί να την πάρεις εσύ.
Να σε ανατάξουμε ή να μην σε ανατάξουμε. Γιατί? Γιατί κυριαρχεί στο καπιταλιστικό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία αντίληψη. Η υγεία είναι εμπόρευμα και επειδή είναι εμπόρευμα, το κόστος αντιμετώπισης πρέπει να είναι ευθέως πολλαπλάσιο των παρεχομένων υπηρεσιών. Άρα, αν η ανάταξη κοστίζει πολύ, πρέπει να το πει στον ασθενή. Πουλάκι μου, και να σε ανατάξουμε, πολύ κοστίζει. Μήπως θέλεις να μην σε ανατάξουμε μετά την καρδιακή προσβολή? Όταν θα έρθει μια τέτοια οδηγία, για ποιο σύνταγμα θα μιλάτε? Για ποια εθνική κυριαρχία θα μιλάτε? Γιατί έχουν περάσει αντίστοιχες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Απόδειξη. Έχετε αυτή τη στιγμή σχολείο που για πρώτη φορά μετά από το 1952, εγώ γεννήθηκα το 1954, όταν έγινε η χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, πάει εκδρομή στην Νάπολη, δημοτικό σχολείο. Υπό το λήμα We are NATO, είμαστε το ΝΑΤΟ. Και πάει στο ΝΑΤΟ να ξεναγηθεί και να μάθει τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, τη δομή του, την ωραία του αγαθοεργό πράξη ως ειρηνική, και θα πάτε μαθητές δημοτικού και δεν έχουν σηκωθεί και οι πέτρες από την Πηλαία στην Νάπολη στο ΝΑΤΟ να του δείξετε πώς βομβαρδίζεται το συνομήλικό του όπου γης φτάνει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα τα ενεργειακά, τους κολοσσούς του εφοπλισμού και τους κολοσσούς του μεγάλου χρήματος. Εάν σας είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό, ψηφίστε το μετά 4. Εμείς δεν ψηφίζουμε ούτε καν τον προϋπολογισμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ.